Συνδέομαστε τώρα με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και ιδρυτή του kpnews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε για μια ακόμη φορά κοντά μας. Να δούμε πού βρίσκονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες στα ελληνοτουρκικά. Πέραν της γαλλικής στήριξης στις ελληνικές θέσεις, είχαμε και την κοινοβουλευτική επικύρωση από την Αίγυπτο της μερικής συμφωνίας με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Πώς δείχνει να μοιράζεται η διπλωματική τράπουλα μεταξύ των δύο κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στασιμότητα. Ουσιαστικά περιμένουμε να ολοκληρωθεί η περίφημη ναύτεξ της Τουρκίας στην περιοχή νοτίως του Καστελόριζου, για να δούμε αν θα ευοδοθούν οι μεσολαβήσεις Αμερικής, Γερμανίας και άλλων ίσως κρατών, ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί ουσιαστικά η στρατιωτική πίεση, οι δύο στόλοι κρατάνε αποστάσεις μεταξύ τους και βρισκόμαστε σε μια στασιμότητα όσον αφορά την πολιτική πορεία του θέματος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα ομολογό του εν ώψη της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Αυγούστου στο Βερολίνο. Τι να περιμένουμε από αυτή τη σύνοδο? Κοιτάξτε, όπως είδαμε και στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, υπάρχει μια δυσκολία να βρούμε επαρκή ερίσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να περάσουν οι θέσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτό όμως που νομίζω πολύ σωστά κάνει η κυβέρνηση είναι να επισημαίνει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι σε στρατιωτικό επίπεδο η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, όμως είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση σε περίπτωση που υπάρξει ένα ατύχημα. Μία λάθος επιλογή ενός πιλότου πολεμικού αεροσκάφους, είτε από τη μία ή από την άλλη πλευρά, ή ενός κυβερνήτη ενός πλοίου, μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καταστάσεις οι οποίες θα είναι δύσκολο να κρατηθούν. Πώς βρίσκεται την επικοινωνιακή διαχείριση όλης αυτής της υπόθεσης με το Roots Race από την κυβέρνηση? Σήμερα είχαμε κάποιες παραφωνίες. Κοιτάξτε τώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Από τη μία υπάρχει μια ξεκάθαρη, θα λέγαμε μετατόπιση από παλαιότερους κανόνες εμπλοκής της Ελλάδας σε σχέση με έρευνες τουρκικών ερευνητικών σκαφών είτε στο Αιγαίο είτε στην ΑΟΣ, την ελληνική. Αυτό έγινε για λόγους τακτικής. Θεωρώ ότι καλώς έγινε, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η τακτική να συμβαδίζει με την επικοινωνία. Το αν του ξέφυγε του κυρίου Διακόπουλου το πρωί η ρίση ότι υπάρχουν έρευνες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ο υπεύθυνος άνθρωπος που είναι για να συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό να αδειάζεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει όμως να υπάρχει μια ξεκάθαρη εξήγηση προς την κοινή γνώμη ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια τακτική κίνηση, ας το πούμε μια τακτική υποχώρηση από εθνικές γραμμές, για να μην προκαλέσουμε εμείς το θερμό επεισόδιο που επιζητά η Τουρκία. Μάλιστα. Τώρα, προ λίγων ημερών, είχαμε την επίσημη σύναψη διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και φαίνεται ότι θα υπάρξει και συνέπεια με το Μπαχρέιν και το Ομάν. Τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία και για το ρόλο που θέλει να παίξει σαν μια νεοϊσλαμική πρωταγωνίστρια χώρα στην περιοχή? Θεωρώ ότι ο ρόλος της Τουρκίας ως ηγέτιδα των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων μειώνεται σημαντικότατα με αυτήν την κίνηση. Οι Άραβες, ή μάλλον θα λέγαμε η κυρίαρχη ελίτ των Αράβων, θεωρεί ότι πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο υπήρχε περιθώριο να ανατρέψουν τα τετελεσμένα που έχει επιφέρει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη δεν υπάρχει πια και οποιοδήποτε χρόνος από εδώ και πέρα θα δουλεύει ενάντια στα συμφέροντα τα αραβικά και των Παλαιστινίων. Θεωρούν ότι πλέον πρέπει να υπάρξει, ήρθε η στιγμή για έναν ιστορικό συμβιβασμό και έκαναν αυτή την κίνηση. Πιστεύω θα ακολουθήσει και το Ομάν και το Μπαχρέιν και νομίζω και η Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η Σαουδική Αραβία θα επιτρέψει για πρώτη φορά να υπάρχει υπέρπτυση
αεροσκαφών του Ισραήλ πάνω από την επικράτειά του για να ταξιδεύουν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μιλάμε για ουσιαστικά μια επανάσταση στο status quo της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολύ αρνητική, ας το πούμε, η σκληρή στάση του κυρίου Ερντογάν και της Τουρκίας υπέρ της αδιαλαξίας του Παλαιστινιακού ζητήματος έρχεται σε δεύτερη μοίρα, διότι ουσιαστικά εκτός από το Κατάρ δεν υπάρχει και το Ιράν, δεν υπάρχουν ουσιαστικά άλλες χώρες που υποστηρίζουν μια τόσο σκληρή γραμμή. Άρα πολιτικά είναι μια ήττα για τον κύριο Ερντογάν αυτή η εξέλιξη. Είχαμε και μια εξέλιξη στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών που επιβεβαιώνει ότι μια ενδεχόμενη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του Νοεμβρίου θα ρίξει μια μεγάλη σκιά στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Όλα ξεκίνησαν μάλλον από μια γκάφα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία της Σαουδικής Αραβίας. Η συνέντευξη αυτή του κυρίου Μπάιντεν δόθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Δεν την είχε πάρει είδηση ουσιαστικά κανείς, ούτε στην Τουρκία, και το Al Arabiya, το σαουδαραβικό δίκτυο, τη δημοσίευσε την περασμένη Πέμπτη λέγοντας ότι ο Μπάιντεν στηρίζει την ανατροπή του Ερντογάν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μάθαμε. Αμέσως έγινε ξεσηκωμός βέβαια από τα social media της Τουρκίας και η τουρκική κυβέρνηση, για μένα αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, αντί να προσπαθήσει να καταλαγιάσει όλη αυτή την ένταση και να ρίξει γέφυρες με έναν υποψήφιο ο οποίος είναι πολύ πιθανό, είναι πάνω από το 51% πιθανό να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανταυτού βγήκε στην κόντρα, τον κατηγορεί για παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και ουσιαστικά καίει τις γέφυρες με μια πιθανή ενδεχόμενη επόμενη προεδρία των ΗΠΑ. Γιατί το κάνει αυτό? Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί δεν θα κάνουν πλέον τα ίδια χατήρια που έχει κάνει ο κύριος Τραμπ απέναντι στις ενέργειες του κυρίου Ερντογάν. Και δεν είναι μόνο, η συμπεριφορά του στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι οι πράξεις που έχει κάνει, οι παράνομες με τη Halk Bank και το παράνομο ελαφρεμπόριο χρυσού με το Ιράν, η υπόθεση που εκκρεμεί στο περιφερειακό δικαστήριο του Μανχάταν, και είναι ζητήματα τα οποία για τον κύριο Ερντογάν είναι καυτά. Και θεωρεί ότι εάν εκλεγεί ο κύριος Μπάιντεν θα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για μια ακόμη φορά. Να έχετε ένα πολύ καλό.